Καλησπέρα! Εδώ για άλλη μια φορά πλαίσιο. Σήμερα έχουμε πρόγραμμα. Όχι ότι να είναι πράγμα. Και με τις φόρμουλες θα τρέξουμε. Φόρμουλα Racing Simulator Extravaganza. Τι σας έχω για αρχή. Old but gold. Είναι όντως το Maserati 250F. Το κινητό του 54. Αυτοκίνητο του 83. Όλοι άλλοι είναι από πίσω μου. Είναι πραγματικοί άνθρωποι. Ναι, τους ξέρεις, viewers. Τώρα όμως! Αν τους χρησιμοποιήσω για να στρίψω. Οπα! Παίζω σε casual mode. Είμαι casual. Σε αυτή πάντα τετράγωνο. Ο μπρο με σκάμαρε, το τετράγωνο δεν κάνει τίποτα. Μην πατάς φρένο τότε λέει. Ρεζίλ, πάνε. Εσύ με τράκαρες. Ναι. Παιδιά, τους μπλοκάρει για να κερδίσω. Πώς κάνουμε, όπιστε. Έχεις κάνει overtake τον Αλόνσο. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, να παίζεις φόρμουλα με τη μονιέρα σε 8K τηλεόραση. Έχω να πω ότι τα μόλι είναι τεράστια. Πήγα στο πλαίσιο, το γύρισα όλο. Βτζουτς! Κιο πίσω, κιο. Περίμενε! Δεν μπορώ να κάνω κιο πίσω, κάτι με σκοτώνει. Φάτινα! Φάτινα! The Bear! Boys! Hello, hello. Wait, μου σκένε εδώ πάλι. Χαμηλώνω από εδώ. Πογιού, καλησπέρα. Στους αγαπημένους μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, Παναγιώτη, το έχεις μερφάρει πάλι εδώ πρώτο. Space Cadet. Πέρι, ο High IQ, ο Μπατζίδης. Hello, ρε boys. Σημειώνω ονόματα, να ξέρετε. Σας βλέπω όλους εδώ για άλλη μια φορά. Πλαίσιο. Stream. Classic. Τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα έχουμε πρόγραμμα. Οκ. Okay. Όχι ότι να είναι πράγμα. Γιατί. Βλέπετε εδώ League of Legends από δίπλα, μετά League of Legends, απλά έχω το Ramus, γιατί και με το Ramus θα τρέξουμε και με τις φόρμουλες θα τρέξουμε. Σήμερα έχουμε Formula Racing Simulator Extravaganza V8. Παρακαλώ. Okay, V8. Ο κύριος Πλαίσιο θα μας κάνει παρέα και αυτός, δίνοντάς μας την ευχή του και δεν ξέρω. Το τσέκαρα λίγο το φόρμουλα. Δεν έχει multiplayer. Προσπαθώ να πω ότι μέρη να παίξουμε διπλό. Αλλά λέει φοβάται. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Hello Mark, D&D Mark. Τσάτ, με ποιον οδηγό θέλετε να παίξω σήμερα. Έκανα την έρευνά μου σαν master της οδήγησης. Okay. Και διαλέξω τον Σουμάχερ. Αυτόν ξέρω, αυτόν θα διαλέξω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο legacy mode or something. Αλλά σίγουρα θα πάμε μπροστά εκεί. Lewis Hamilton. Hamilton the GOAT, όχι ο Verstappen. Verstappen. Ξέρω πώς τον λένε, φίλε. I don't even know his name. Λοιπόν, κύριε Πλαίσιο, τώρα που είστε εδώ. Θέλετε να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι ή να ξεκινήσουμε με τα αυτοκίνητα που μας έχουν στείλει? Για να πούμε τη γνώμη μας με το chat και τα σχετικά. Γιατί έχω 4 αυτοκίνητα τα οποία είναι άξια σχολιασμού, ok. Άξια σχολιασμού. Εσείς που είστε εδώ, Χι, Αμπατζίδη, βλέπω, Space Cadet, ασχολείστε καθόλου με φόρμουλες, έχετε ιδέα. Δηλαδή, αν σας δείξω ένα αυτοκίνητο, θα μπορείτε να βαθμολογήσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό. Έπαιζε. Old school master. Μέρι, είστε από αυτό. Ωραία. Θα βαθμολογήσει τη ζωή μα. Λοιπόν, chat. Πώ φαίνεται, δεν χάνει και πολύ μέρη που πέθανε. Καινούργιο TikTok ήταν αυτό, ετοιμάσου. Λοιπόν, τι σα έχω για αρχή. Γιατί μου έχουν στείλει κάποια αυτοκίνητα τα οποία από ό,τι φαίνεται έστειλε το κοινό. Και ήθελα να σχολιάσουμε. Και το πρώτο είναι αυτό. Ποιοι ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο. Θέλω να δω αν κάποιος το ξέρει. Θέλω να το ξέρετε, μοιράζω σκηνάκια στο stream μου αύριο. Old but gold. Είναι το πιο παλιό αυτοκίνητο που μας έστειλαν. Είναι τρελή old σκουλιά. Είναι αυτοκίνητο του 1954, είναι παρακαλώ. Χάλια. Είναι χάλια. Ο παππούς μου δούσε τέτοιο. Λοιπόν, λέτε Ferrari, αλλά κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Maserati 250F Space Cadet. Τι ξέρεις? Ρε, ο μπρο ξέρει ποιο είναι. Είναι όντως το Maserati 250F. Οκ. Okay. Αυτοκίνητο του 54, παρακαλώ. Είναι αρκετά παλιό. Το έχει πέρα ο πρωταθλητής, ο Αργεντίνος, ο Φάντζιο. Κοίτα. Δεν με ενθουσιάζει το στυλάκι του, αλλά σίγουρα είναι από μια άλλη εποχή. Από μια εποχή που εμείς ακόμα δεν υπήρχαμε, έτσι, δηλαδή ήταν οι παππούδες μας εκεί πέρα. Αλλά νομίζω πως είναι kinda unique.
Θα είχε πλάκα ακόμα τα μονοθέσια να ήταν έτσι. Λόγω νοσταλγίας του βάζω ένα 7,3 στα 10. Μέρι, πόσο βάζει? Εγώ το δίνω 7,3 στα 10. Τσάτ, για να είμαι ειλικρινής. 6. Μέρι βάζει 6. Η υπόλοιπη τι βάζετε? Space Cadet θα δώσει 10. Το είχε βάλει κάποτε wallpaper ο αδερφός μου, λέει. Bro, this guy's packing. Είναι τρελός. 8,4. 100 στα 10. 8 στα 10. Άρα εγώ είμαι αυστηρός τελικά. Ό,τι φαίνεται, εγώ είμαι αυστηρός της παρέας. Και περίμενα ότι θα είστε οι υπόλοιποι περισσότερο πάνω σε αυτό. Αλλά αρκετά εικόνικα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι έχει κρατήσει εποχή. Αν και δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, για να είμαι ειλικρινής. Ήξερα κι εγώ αυτό το μοντελάκι. Αλλά για το επόμενο, to be honest, δεν είχα ιδέα. Okay. Δεν είχα ιδέα. Καλά, λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρετε κι αυτό. Αν ξέρετε και εδώ το όνομα, θα πάθω πλάκα. Ποιο είναι αυτό? Εγώ ξέρω ποιο είναι. Εγώ ξέρω όλα τα στοιχεία για αυτό το αυτοκίνητο. Ακριβώς από τη μέρα που φτιάχνει και ποιος το οδήγησε. Θα βοηθήσω. Αυτοκίνητο του 83. Έκανε ντεμπούτο το 1983. Οκ. Okay. Και το οδηγούσαν άτομα όπως ο Νέλσον Κέτ και ο Ρικάρντο Πατρίς. Είναι το Bradham PT52. I'm not high IQ. Smurfer. Το λέει πάνω. Smurfer. Οκ. Okay. Είναι όντως το Bradham PT52. Αρκετά κλασικό. Αλλά προσωπικά δεν με ενθουσιάζει. Δεν με ενθουσιάζει τόσο το design. Έχω δει και καλύτερα. Πρέπει να ομολογήσω. Οκ. Okay. Αλλά έχει κερδίσει 4 races. Έχει παίξει 15 αγώνες. Τεμπούτο το 83 στη Βραζιλία, στο Grand Prix. Οπότε έχει και αυτό μια μικρή ιστορία από πίσω. Αγαπημένο αυτοκίνητο πολλών, αλλά όχι όλων από ό,τι φαίνεται. Chat 7. Ένα solid 7. Τίποτα κακό, αλλά τίποτα το φοβερό. Solid 7 ράκι. Είναι OG. Είναι OG, είναι αλήθεια. 9,10 ο Μπατζίδης. Μπατζίδη, τι έχεις παίξει εδώ πέρα, φίλε? Τι έχουν κάνει? Πότε είπαμε ότι έκανε ντεμπούτο? Το 83. Insane. Αλλά, λοιπόν, έχω άλλα δύο και πιστεύω ότι το τελευταίο ειδικά θα σας ενθουσιάσει. Καλησπέρα, Mighty Mike. Λοιπόν, το πρώτο τελευταίο αυτοκίνητο που μας έστειλαν είναι αυτό. Οπα, αυτό έχει λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις, έχει ξεφύγει. Βάλουμε εδώ πέρα, λοιπόν. Έχει ξεφύγει. Ο παδός του συγκεκριμένου μοδεσίου λίγο το έδωσε ευθεία. Λοιπόν. Ενώ, όχι. Williams FW16. Bro, high IQ τρολάρι. Τρολάρι λέω. Ρολάρι. Σμερφάρι. Είναι ο Williams. Το FW16, παρακαλώ, ναι. Ακριβώς. Σχετικά πιο πρόσφατο, το 94. Το chat μου είναι insane. Είχε γι' αυτό πολύ καλούς οδηγούς, όπως τον Hill, τον Senna. Νομίζω είναι λίγο πιο, πώς να το πω, φλάσι από τα προηγούμενα που είδαμε. Δεν μπορείτε και αυτό το 94 στη Βραζιλία, στο Grand Prix επίσης. Αλλά η πρώτη του νίκη, για όσους δεν ξέρουν εδώ, μάθημα ιστορίας, ήταν το 94 στο Ισπανικό Grand Prix. Okay. Κάνε εργασίες Λύκειο και όλες ήταν πάνω σε Old Formula 1 Don't Ask. Πρώτο το δέχομαι. Αλλά μπράβο, έχει 7 νίκες, 16 αγώνες, ήταν αρκετά. Σε αυτό θα βάζω ένα chat. Νομίζω ότι σε αυτό θα βάζω ένα 8,1. Αντικειμενικό 8,1. Ωραία ιστορία, καλή οδηγή πάνω. Όμορφο design. Δυνατό, αρκετά δυνατό. 7,5. Ένα φέρο. 8,1 chat. 8,1. Νομίζω θα το μοίραζα, θα το άφηνα και θα το άφηνα. Αλλά έχω κάτι ακόμα. Έχω κάτι ακόμα super spicy. Θα το δεις και θα πάθεις πλάκα. Εγώ όταν το είδα είπα, εδώ είναι το δεκαράκι. Okay. Ένα χαλαρό δεκαράκι chat. Okay. Είναι το αγαπημένο μου. Όλων των εποχών. Τότε έβλεπα και εγώ. Που πείτε μου ένα πιο iconic μονοθέσιο από το συγκεκριμένο. Ένα. 10 στα 10. 10 στα 10.
είναι απλά απίστευτο, ρε. Είναι απλά απίστευτο. Αυτό είναι Ferrari. Αυτό είναι Ferrari, φαίνεται μακριά, χτυπάει στο μάτι. Βλέπετε, ακόμα και η Μέρη έχει πάθει κοκομπλόκο με αυτό το αυτοκίνητο. Τσάτ, ποιος το οδηγούσε αυτό? Υπάρχει ένας που το οδηγούσε αυτό. Και εντάξει, είναι ο πιο classic. Είναι το όνομα το οποίο μένει. Είναι το Μιχάλη. Είναι το Μιχάλη του Σουμάχερ. Τσάτ, κι εγώ τότε έβλεπα φόρμουλα, να ξέρετε. Εκείνες τις εποχές ήμουν full πιτσιρικάς. Ακόμα κι εγώ έβλεπα φόρμουλα τότε. Άλλο δεν έχει. Μας έστειλαν 4 notable αυτοκίνητα για να δούμε. Ήταν τα πιο περιζήτητα αυτή τη στιγμή. Από fans και μη. Από fans και μη. Αλλά θα παραμείνω σε αυτό εδώ. Του βάζω ένα solid 9,9 στα 10. 9,9 στα 10. Το έχω σε mini module πάνω στο ράφι μου και εγώ πριν το είχα. Δεν είχα και τηλεκατευθυνόμενο τέτοιο, φοβάμαι. Αλλά πραγματικά φοβερό. Είναι το μοντέλο του 2000, το F2004, by the way. Okay, είναι το 2004 το μοντέλο του συγκεκριμένο. Το πρώτο που έδειξε και το τελευταίο top. Εγώ παραμένω στο τελευταίο. Σαν όχι τόσο γνώστη του επαγγέλματος, το τελευταίο πραγματικά κλέβει καρδιές. Κλέβει καρδιές. Αυτό το design, για παράδειγμα, το βλέπεις και ξέρεις ποιο αυτοκίνητο είναι και άσχετος να είσαι. Δηλαδή, όποιον και να ρωτήσουν. Παιδιά, αυτοί εδώ πίσω χάνονται. Πώς κερδίζουν τώρα? Άκυρο. Αλλά ποιο ήταν το καλύτερο από τα 4? Εγώ θα πω το 4. Θα πω ξεκάθαρα το 4. Σουμάχερ φοβερός. Αν έχει legacy mode το παιχνίδι, θα τρέξω με αυτό. Για σένα το Μαζεράτι. Να σου πω κάτι, πες μου ρε Πατζίδη. Σε ακούω τρελέ μου. Δεν είναι το καλύτερο. Γιατί όμως? Γιατί δεν είναι το καλύτερο? Όχι, θέλω να ακούσω. Ο Πατζίδης έχει κάτι να πει και του δίνω να μιλήσει. Hate me, αλλά ένα παραμένω στο G. Άρα σύμφωνα με το chat, αυτό είναι το καλύτερο που είδαμε σήμερα. Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι εδώ. Να σε ρωτήσω. Αυτό, ναι. Ποιο αυτοκίνητο είναι? Αυτό. Αυτό, στο OBS. Τι σου θυμίζει όταν το βλέπεις? Σουμάχερ Φεράρι, παιδιά. Κατευθείαν, Σουμάχερ Φεράρι. Για να καταλάβετε ότι όποιος το βλέπει αυτό, ξέρει ποιο είναι. Αυτό θα πει ότι έχει αφήσει εποχή. Δώσε. Είσαι ο Faker. Δεν ξέρω αν ακούστηκε να το είπε όντως. Πού είσαι ο Τέο? Ο Τέο θα ξέρει και το πρώτο αυτοκίνητο που να το έχει οδηγήσει. Ήτανε τότε μικρός. Ήτανε πιτσιρικάς τότε. Τέο πλάκα, έτσι. Θα το χαλαρώσεις λίγο. Θες Discord. Κάτι μου στέλνει ο... Τι βλέπω Discord? Αμπατζίδι. Δεν έχεις στείλει κάτι. Προλάρει. Είναι σαν αυτούς που λένε μπρος σου έστειλα μήνυμα. Τον έχω blocked. Λοιπόν, να βάλω αυτό που έστειλε και ο Αμπατζίδης, ρε φίλε, το 1. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως, δεν έχω info πάνω σε αυτό. Okay, αφού θέλει να μου στείλει, ρε φίλε, το κοινό και άλλα μονοθέσια, εγώ μπορώ να πω όχι. Μου έστειλε αυτό για αρχή. Αυτό εδώ, chat. Πες μας τι είναι αυτό. Μίλα μας γι' αυτό. Γιατί δεν έχω έτοιμο το cheat sheet μου, ρε φίλε, να με βοηθάει. Και έστειλε και μια ακόμα Ferrari. W11 το καλύτερο μονοθέσιο. Μπατζίδης είναι committed. Δεν παίζει εδώ πέρα. Το καλύτερο μονοθέσιο που έχει περάσει έχει ρίξει όλους τους χρόνους. Okay. Περίμενε. Ποιος το οδηγούσε αυτό? Το οδηγούσε... Α, του Χάμιλτον. Αυτό που οδηγούσε ο Χάμιλτον είναι σχετικά καινούριο αυτό. Ναι, αυτό πρέπει να είναι του Χάμιλτον. Ήταν το πιο γρήγορο σε κάθε αγώνα. Ήταν μπροστά 20 δεύτερα. Με το σύστημα DAS. Χάμιλ και Μπότας. Ναι, και ο Βαλτέρι Μπότας. Και ο Ράσελ. Ξεχνάμε τον Ράσελ. Γιατί πολλοί τον ξεχνάνε αυτόν ανάμεσα σε αυτούς δύο. Και πρέπει να είμαστε specific με τα ονόματα. Λοιπόν, chat. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε κάτι, αλλά μπορούμε να παίξουμε κιόλας. Μπορούμε να μπούμε να τα δούμε σε action. 1-2 αγώνες, να σπερφάρω στη φόρμουλα. Τελικά είμαι στα racing games με ψηλό top. Okay. Είμαι ψηλό top.
High IQ, καλά το έγραψε στην αρχή. Το παιχνίδι έχει γραφικάρες, αλλά δεν θέλω να ενταχθεί το PC μου, οπότε θα δοκιμάσουμε τα γραφικά. Πάμε του Βασιλιά, έστειλε και μια Ferrari. Έστειλε και αυτό. Το κοινό εδώ πέρα συμμετέχει. Έστειλε και αυτό. Και αυτό αρκετά classic. Βλέπεις εδώ πέρα τους χορηγούς. Γενικά η Ferrari έχει τους πιο χαρακτηριστικούς χορηγούς. Αυτό έχω να πω. Γιατί τους βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να βλέπω κάτι άλλο. Αν δω Marlboro, Shell και εδώ πέρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. McLaren είναι. Τι δεν είναι Ferrari. Είναι McLaren. Μην μπερδεύεσαι. McLaren MP4. Δεν το ξέρω καν σαν. Δεν έχω ιδέα. Αλλά ο Αμπατζητέ έχει έτοιμο. Πρώτο καιρό βλέπει League of Legends. Αλλά δεν βλέπει League of Legends. Βλέπει φόρμουλα από δίπλα. Τελικά η Marlboro ήταν τη McLaren. Editor, κόψτε αυτό, by the way. Κόψτε το. Μην το βάλει μέσα. Αυτό θα φτιάξει το άστο. Βάλτε τα προηγούμενα 5. Ήταν καλύτερο content. Okay. Γνωρίζει ο μπρο. Γνωρίζει. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Chat. Πάμε να τρέξουμε, ρε φίλε. Είμαι έτοιμος για τρελές τρεξιματικές. Κάτσε να κάνω connect εδώ πέρα το controller. Σα δεν ήξερα ότι είστε τόσοι fans του αθλήματος. Connected λέει. Yeah. Σταμάτα! Controller! Είμαστε connected. Με ακούω δύο από τις μέρες. Λοιπόν, να ανοίξω τη φόρμουλα, chat. Περάμε όμως θα παίξουμε. Όχι, θα παίξουμε κανονικότατη φόρμουλα. Το έχω εδώ πέρα το 23 κιόλας το καινούριο. Όχι μπεμπεγγιές. Εδώ πέρα δε ούτε budget σκεφτόμαστε ούτε τίποτα. Παίρνουμε τα καλύτερα παιχνίδια στις καλύτερες... EA Sports, it's in the game. EA Sports, it's in the game. Παίξεις. Παίξω εγώ. Όσκαρ Πα... Χούλκμπερκ. Χούλκενμπέργκερ. Άλμπον. Πουανιού. Τι κορεάτες έχουμε. Τι γίνεται, οι κορεάτες είναι σμέρφερς και στο τέτοιο. Και στη φόρμουλα. Δεν μας κοροϊδεύετε, ρε. Πότας. Ο Αλόνσο. Κλάση. Κλάση. Νόρις και αυτός είναι αρκετά κλάση. Αυτός είναι ο Faker. Πώς έχουμε τον Faker στο League. Αυτός που έδειξε είναι ο Faker. Οκ. Okay. Πού είναι ο άλλος ο Faker. Αυτός είναι ο άλλος ο Faker. Δηλαδή είναι ο Faker και ο Ruler. Κάνε ξέρω. Αφού είναι. Αφού γνωρίζουν περισσότερα από φόρμουλα παρά για LOL. Πήρε, τι πάδε. Τσατ, ποιο Faker είναι ο Hamilton ή ο Verstappen. Θέλω. Κάτι ξέρω. Πέρασε. Είμαι καλά. Ο Hamilton. Οκ, ο Hamilton είναι ο Faker. Λοιπόν, φόρμουλα 1 2023. Powered by Pesio. Σκέφτεται να πω για χορηγό, αλλά είχαμε έτοιμο. Η μουσική είναι copyright free, έτσι. Δεν πάμε κανένα mute, ε. Κύριε Πλαίσιο, η μουσική είναι copyright free. Κάτσε να το τσεκάρω. Μην έχουμε κανένα θέμα, όντιο set. Αλλά μου αρέσει, δεν θέλω να το πιέσω. Multiplayer, video assets. Δεν λέει κάτι για copyrights, ok. Δεν νομίζω, παιχνίδι. Δεν έχει σημασία, πολλά παιχνίδια επειδή παίρνουν license μουσική, είναι copyright. Άκου. Άκου. Έχω φτιάξει λίγο τα settings από πριν, δεν μπορεί. Ακούνε. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει story mode, κανονικό story mode, με ιστορία και δράμα και τέτοια πράγματα. Έχει career, έχει F1 world, θα έχουμε στο επόμενο τη μονιέρα. Λοιπόν, login to E raises must be to remind players and compete player own, δεν έχει, local multiplayer,
F1 World. Jump into solo play. Multiplayer, time travel, dance, develop. Okay. Νομίζω θα παίξουμε F1 World. Survivor, either alone, or with a friend, get their own. Παιδιά, να παίξω career ή F1 World. Πού είσαι, Νίκη Παχταρά. Νίκη, είπα ότι θα θυμάμαι τα ονόματά σας. Πείστε εδώ. Okay, πείστε εδώ. Το τραγουδάκι είναι banger. Το τραγουδάκι είναι banger. Για αρχή παίξε solo. Ναι, ποιο είναι το solo, αυτό ρωτάω. Πού είσαι, Παντελή. Παντελή, δεν με έχεις να παίξω φόρμουλα. Για κάθε game που χάνω το πλαίσιο θα δίνει 1000 ευρώ, είπε. Αν χάσω έστω και ένα race, 1000 ευρώ το πλαίσιο. Λοιπόν, δεν το είπα εγώ, είπα αυτός. F1 World. Jump into solo play. Για να δοκιμάσουμε. Welcome to F1 World, a journey through the sport that'll offer you events based around casual or competitive play, single player, multiplayer, fun versus realism, and everything in between. Everything in between. As you play, you learn upgrades that can be equipped to your car and team in the garage, increasing your tech level and giving you the performance you need to tackle greater challenges. Uh-huh. Along the way, you'll build up your compendium. Ωραία τα λέει. Βλέπεις εφέ να έβλεπα ρε φίλε. Δηλαδή ξέρω ότι ο Σουμάχερ είναι top. Ο Αλόνσο είναι insane. Και τον Χάμιλτον θυμάμαι. Παιδιά, ο Χάμιλτον πόσα χρόνια τρέχει? Δηλαδή τρέχει πολλά χρόνια. Play. Activity screen. Yeah. Ρο Χάμιλτον φαίνεται μικρός, πώς τρέχει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Χωρίς πλάκα φαίνεται μικρός. Series. Enter a range of different competitive series designed to take you to a single player journey through all the modes. Τρελό. Κλείε κύριε, εγώ θέλω να παίξω όντως ο Χάμιλτον κύριε. Τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα? Μπορώ να γίνω ο Χάμιλτον? Ωραία. 3 laps. Τσάτ, σε ποια χώρα θέλετε να πάμε? Α, μόνο εδώ μπορώ να πάμε. Πάμε στην Αυστρία. Ωπα, 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 περίμενε, χώνε. Steering assist. Αυτά είναι για κακούς οδηγούς, τρελέ. Δεν τρέχεις νομίζω με ό,τι μονοθέσιο. Ας παίξουμε για αρχή αυτό, να δούμε τι είναι. Και μετά θα πάμε να βρούμε με το μονοθέσιο που θέλουμε, okay. Πάμε να σμερφάρουμε λίγο εδώ. Τσάτ, βλέπετε, τεινάζω το χέρι μου γιατί αυτό θα κάνει όλη τη δουλειά. Φαντάζομαι βάλει κανένα multiplayer με fakers. Hi, I'm gonna smurf. That's what's gonna happen. Τσάτ, πιστεύετε ότι θα χάσω? Honestly. Making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill of turn 3. Τερμάτισα το only up μέσα σε 5 ώρες. Αυτό δεν είναι τίποτα. As these drivers line up under the watchful eye of the giant steel bull. The history of this track, the legacy of Red Bull. Βγάζει τους φίλους μου από το τέτοιο, ρε. Έχει πάρει τους φίλους μου από το Steam και τους έχει κάνει οδηγούς. What? Bro, είδα τον Νόγκαρτ δίπλα και λέω, what, τι γίνεται? Έχει πάρει όλους τους φίλους μου από το Steam και τους έχει κάνει οδηγούς. Okay. Wait, τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Περίμενε. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Α, εντάξει, στο πίσω είναι, τσάτ. But you've got to have faith είμαι. In your own abilities. Δεν του μοιάζω. Εγώ είμαι. And, you know,
I would say above anything else. Είναι το safe car το πρώτο, δεν είναι φόρμουλα. And try to finish unscathed. Είναι το safe car. Easier said than done when it's your first big competition. Ψάξτε τώρα. Just keep your nose clean and get through to the end. That's the best advice I can give. Σαν πήρες είναι το safe car. Safety. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Πώς σε χωριάτε. Φέρνει viewers μέρη στο stream. Πες με, είμαι πρώτος στους 20! Θα παίξουμε μαζί μετά. Εγώ σου είπα, εσύ δεν θέλεις. Αυτό. Πάω να φέρω κοντρόλερ. Περίμενε γιατί τώρα σμερφάρω. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν το σε... όταν το... το μονοθέσιο μπαίνει μέσα για να σταματήσει τον αγώνα, δεν το, δεν το τρακάρουν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μπαίνει μέσα για να σταματήσει τον αγώνα, δεν τρακάρει μετά άλλα. Όχι, βρε, είναι υπολογισμένο. Κάμερα, Άλεξ, θα πάθουμε κάτι. Τι εννοείς? Δεν θέλετε αυτή την κάμερα, chat. Ένα λεπτό. Δεν θέλετε αυτή την κάμερα. Θέλετε να βάλω αυτή την κάμερα εδώ πέρα. Ή αυτήν. Chat, ποια κάμερα θέλετε? Εγώ με την άλλη, φίλοι, νομίζω είναι πολύ πιο ωραία. Θέλετε αυτήν εδώ, που είμαι μέσα στο αυτοκίνητο ή με το αυτοκίνητο. Αυτήν εδώ. Wink. Το θέλουμε το σπίτι, ε. Το γραφείο. Αυτή είναι εδώ. Θα το βρούμε. Δεν στρίβει. Μπορεί εδώ σαν χαλασμένο αυτοκίνητο, δεν στρίβει. Την POV, χωρίς την τιμονιέρα, λέει first person POV. Αυτό. Ωραία, είμαι το αυτοκίνητο. Κάτσε, έχω σμερφάρει όλους, by the way. Όντσι. Όχι, όλοι οι άλλοι είναι από πίσω μου. Ποτάκια. Τους βλέπεις το μήνυμα. Όχι, είναι πραγματικοί άνθρωποι αυτοί που κερδίζομαι, να ξέρεις. Είναι πραγματικοί άνθρωποι. Λογικά, ο Χατζάκος και ο Νόγκαρτ είναι πραγματικοί. Ναι, τους ξέρεις, είναι viewers. Είναι viewers στο stream. Τώρα όμως, αυτό ήταν άδικο. Auto recovery, please. Auto recover me. Come on. Recover, 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 recover. Τι θέση είμαι, τι θέση είμαι. Είμαι 18ος. Ω, Θεέ μου. Αλλά αυτοί παίζουν σαν να είναι fakers. Τσατ, να ξέρετε, με πέταξαν εκτός. Αυτό δεν είναι τεχνική ποινή. Τρεις βολές και μπάλα δικιά μου. Αν το χρησιμοποιήσω για να στρίψω. Οπα, έτσι μπράβο, αντίο εσύ. Επόμενος. Παιδιά μου, έχουν ξεφύγει λίγο. Ψάχνω top 10 θέση. Θα παίξουμε μετά με τη Μέρι, ok. Έχω στο φλάκι το damage. Δεν ξέρω, παίζω σε casual mode. Είμαι casual. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι, οπότε το game μου φέρεται καλά. Δεν είναι τοξικό ένα ως εμένα. Κάνα. Ρε, αυτοί τρέχουν γρήγορα! Παιδιά, νομίζω πως απλά το αυτοκίνητό μου δεν είναι αρκετά καλό. Okay, συμφωνείτε. Συμφωνείτε ότι απλά το αυτοκίνητό μου είναι χειρότερο από το δικό τους. Στο πει πάντα τετράγωνο. Τι είναι το τετράγωνο? Ο Μπρόμες κάμερα, το τετράγωνο δεν κάνει τίποτα! Δεν έχω καν τετράγωνο στο κοντρόλερ μου, χίλεϊ! Καλύτερο είναι... έχω το χειρότερο τέτοιο. Τσατ, δεν πέσω. Τσατ, απλά κάνω ζέσταμα. Απλά κάνω ζέσταμα για να κερδίσω τη Μέρι μετά. Αυτόν τον πέταξα εκτός πολύ καλή κίνηση. Πήγε, φίλε! Να τάσεις λίγο φρένο. Πατάω συνέχεια φρένο. What do you mean? Πατάω full φρένο. Πες. Τώρα πατάω φρένο. Απλά τα φρένα μου δεν είναι καλά γιατί το αυτοκίνητό μου δεν είναι φτιαγμένο, ρε φίλε. Έτσι το αγόρασα. Δεν έχω βάλει τίποτα πάνω. Μην πατάς φρένο τότε, λέει. Fastest lap. Εγώ. Ναι, αυτός...
Ναι, φίλε Γιάννη Μόλα, όμως εδώ πέρα, φίλε, αυτό που κάνεις είναι άδικο. Πώς με πέρασες έτσι. Είναι ο Μόλας μέσα, χωρίς ο Γιάννης Μόλας. Απαντεώνας. Εντάξει. Τερματίσαμε τέταρτη. Τέταρτος. Πολύ καλό το τέταρτος. Driver of the day. Φύγε από μπροστά μου. Και όχι μπροστά μου. Ήρθε η ώρα να χάσεις. Λέγε. Skip, δεν θέλω να δω τίποτα. Με κάνουνε και BM, κατάλαβες. Podium pass. Next. Δεν θέλω να δω τίποτα. Λοιπόν. Άνοιξε το Xbox. Έπρεπε να το κλείσεις τώρα, έπρεπε να περιμένεις. Έπρεπε να περιμένεις. Α, λίγο βάθρο. Παιδιά, βγήκα τέταρτος. Δηλαδή, όποιος δεν το είδε, πλαίσιο χρωστά 1000 ευρώ στο chat, βέβαια. Εγώ δεν είπα τίποτα. Chat. Chat, η Μέρη θα με κερδίσει, ναι ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί τώρα θα διαλέξουμε τους οδηγούς που θέλουμε. Σε local multiplayer mode split screen turbo classic gameplay. Okay. All time manifesting. Λοιπόν, να το κάνουμε register. Πρέπει να το κάνουμε register. Θα πάω σε αυτό το πάνω. Αυτό πρώτο. Χωρίς αυτό. Έκανες απαντεμινιά. Έκανες απαντεμινιά. Έχω να δηλώσω ότι είμαι πολύ άσχετη με τα controller, οπότε... Κάτσε να χάσεις πρώτα και μετά δυο. Σπάτα κάτι. Ωραία, θα μου πεις τα κουμπιά. Σπάτα κάτι πρώτα. Σπάτα α. Ωραία. Λοιπόν, με αυτό τρέχεις, με αυτό φρένο. Ωραία. Και με αυτό στρίβεις. Και σπινιάρισμα. Δεν έχει σπινιάρισμα, φόρμουλα παίζουμε. Και αυτό που πατάς για να κάνεις... Να κάνεις drift με τη φόρμουλα. Ναι, drift πώς κάνουμε, πώς είναι, κάνουμε drift. Είναι φόρμουλα, δεν κάνει drift. Πού θες να παίξουμε, πού θες να τρέξουμε. Νύχτα θέλω. Πες μου μια πόλη, μια χώρα. Ωπα, παιδί, κάρε κλά. Θέλει και χειρόφρενο, ναι. Πάμε Silverstone, λέει κάποιος. Εγώ να πάμε Ισπανία. Θέλω νύχτα, θέλω νύχτα. Να θυμίζει λίγο Need for Speed. Εγώ με αυτό ξεκίνησα, με το Need for Speed. Δεν έχει, κρυφά, δεν νομίζω ότι έχει. Α, εδώ, Las Vegas. Έτσι για αρχή. Εδώ, ναι. Σατ, θα πάμε Las Vegas για αρχή με την Πέρι και μετά θα βάλουμε ένα Μόνακο. Οκ. Okay. Έτοιμοι. Είναι hard αυτό. Πώς να πάμε σε κανένα easy track. Όχι. Πώς είναι hard. Play, hard, track, difficulty, hard. Θα βάλουμε κάτι easy εδώ πέρα. Βάλ το hard, μωρέ, τώρα θέλεις. Ωραία. Και easy. Πάμε Καναδά, λοιπόν. Okay. Λοιπόν, διαλέγουμε μία ομάδα. Μαζί. Όχι. Θεό μονοθέσιο. Τσάτ, τι να πάω. Εγώ θέλω το Red Bull. Εγώ το θέλω το Oracle Red Bull. Oracle Red Bull, θα πας. Εγώ από Mercedes γιατί είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι όμορφο. Εγώ το διάλεξα όμως αυτό, χίλια συγγνώμη. Έχει πέμπα. Πώς να πας McLaren. Θα δείξω όλα. Έχεις εδώ. Εδώ. Όχι, το πρώτο. Ω, βασικά βάλε πάλι το μπλε. Williams Racing. Είδα κάπου το αγαπημένο μου χρώμα. Αυτό. Αυτή είναι κακή. Γιατί. McLaren. Ναι, αλλά είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Θες να πας σήμερα, θες να πάω εγώ McLaren. Όχι, θα πάω τη Red Bull. Ωραία. Πάω εγώ εδώ πέρα. Θα πας Red Bull. Ναι. Πάτε αλφα. Ωραία, εγώ θα διαλέξω τον Lewis Hamilton, δεν είναι καλός. Αυτός είναι πέτοιος. Οκ, διάλεξε και εσύ. Ο δίπλανο Faker. Μόνο αυτούς έχω. Δύο έχει κάθε ομάδα. Α, θα πάρω τον Boomer. Ποιο μπο, όχι ο άλλος ο Faker. Να κάνουμε έτσι εδώ πέρα λίγο τζερτζελέ. Έλα, διάξε αυτά, αυτά. Δεν μ' αρέσει αυτός, δεν είναι Boomer. Καλός είναι. Hello, Radion, καλησπέρα. Λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε το. Έχει assist, difficulty, amateur. Τι amateur, μωρέ, μπεγίνε. Weekend Strax, εδώ πέρα έχει τα πάντα για να ρυθμίσει. Εγώ ρίχνω τους ήχους μου σύμφωνα με το αυτοκίνητό μου και όλα τα σχετικά. Διάλεξε εσύ εδώ. Μπορεί να αλλάξει μετά καμερούλα, να ξέρεις. Αλφα. Λοιπόν, chat. Αν κερδίσει η Μέρη, θα αγοράσω σήμερα φαγητό το βράδυ.
Βάφλα. Θες να αλλάξεις την κάμερα. Πού είμαι εγώ. Σε κάτω. Ωραία, πώς αλλάζει η κάμερα. Για αρχή, πάτα αλφα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε και μετά θα αλλάξω. Θες να αλλάξεις κάμερα. Start, πας εκεί που λέει κάμερα. Περίμενε, εγώ είμαι κάτω, ε. Πατάω. Ωραία, πάτα start. Πάτα start. Πάτα κάτω και άλλαξε την κάμερά σου εκεί πέρα. Βλέπεις κάτω πώς είναι. Όχι, θέλω αυτό. Αυτό. Ωραία, ναι. Περίμενε, περίμενε. Ωραία, τότε γιατί το δεις. Πώς παίρνω μπρος. Με αυτό. Α, μόνο αυτό. Και αυτό φρένω. Δύο κουμπιά. Δεν έχει άλλα. Όχι. Είσαι έτοιμη. Κάτω είμαι εγώ, ε. Ναι. Πάτα β και πάμε. Έχω πατήσει. Πήγαμε. Όταν άμα την πίση μέρη θα γίνει περεζίλ, πάνε εσύ με τράκαρες. Ναι, άλλαξε η κάμερά μου. Τι, πώς το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Τι πατάς. Άλλαξε η κάμερά μου. Α, βρε, αυτό δεν το κουνάς. Αυτό στρίβει. Αυτό αλλάζει την κάμερα για να βλέπεις. Αυτό στρίβει. Οκ. Let's restart. Τι σε έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Παιδιά, τους μπλοκάρει για να κερδίσω! Πώς κάνουμε ό,τι θέλει. Τους μπλοκάρει για να κερδίσω! Είμαι ένα faker! Παίρνει μπροστά τους! Έκανε ποντιλιάρισμα στη φόρμα! Πώς κάνω ό,τι θέλει, παίζει! Πατάς το φρένο πατημένο! Ποιο είναι το φρένο! Το αυτό! Κάνε restart! Δεν έχει restart! Δεν έχει! Πάνω, restart session! Restart session, άντε! Το έχεις τώρα! Το έχει τώρα. Είσαι έτοιμη. Ωραία, περίμενε. Βέβαια ήταν αλήθεια. Yeah. Αυτό είναι και φρένο και όπισθεν. Ωραία, πάμε. Αυτό, πάμε. Είναι και φρένο και όπισθεν, γιατί τα αμάξια έτσι λίγο. Σε πατάλαβα. Το φρένο δεν είναι και όπισθεν στα αμάξια. Έχεις οδηγήσει ποτέ. Όχι. Εντάξει μου. Ξέρω τι. Anyway, κρατάμε εδώ πέρα. Πατάλφα. Πατάλφα. Κατά το φρένο πατημένο και κάνει έπεσαι. Πάτα αλφα. Οκ, εντάξει, οκ. Πάλι το balance. Τι είναι αυτό. Το balance. Κρίση top speed. Balance. Κλέζιο, κλέζιο. Πάνε εδώ πέρα, οκ, okay, πάνε εδώ πέρα. Ναι, πάτα χ. Πάτα δίπλα. Πάτα χ. Ωραία. Και τι είναι αυτό. Αυτό είναι πιο καλό αυτοκίνητο. Πάτα β. Και πάτα αλφα. Έτοιμοι. Ξεκινάμε, μόλις ανάψουν τα φώτα. Και... το κόκκινο, τώρα πάμε. Λοκαρίτος πάλι, το έκανες πολύ καλά. Ποιος παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα. Πες ότι έχουμε αγώνα. Έναν αγώνα και μετά είσαι ελεύθερη. Είσαι δεύτερη. Αυτός είναι ο πραγματικός αγώνας αυτή τη στιγμή. Τηλέφωνα χτυπάνε, παιδιά γεννιούνται, αλλά εμείς εδώ πέρα committed. Τρακάρεις. Τσάτ, ποιος τα πάει καλά. Είναι το κοντρόλο μου, γιατί τρέχει, δεν με έχει τρακάρει κανείς ποτέ. Ξέρεις τι γίνεται, χτυπάς εσύ και τρέμει το κοντρόλο μου. Crazy. Shit. Το και καλά πάει. Μέρα έχεις κάνει focus, βλέπω. Μου έβγαλε ένα illegal. Έκανα κάτι παράνομο, μάλλον. Τι έκανες. Δεν ξέρω. Έχεις κάνει overtake τον Αλόνσο. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Σε έφαγες 3 second penalty. Παιδιά! Το game είναι άδικο! Γιατί ήτανε παράνομο που πέρασε τον Αλόνσο. Το game την κάνει σαμποτάζ. Overtake, δεν προσπέρασε. Έλα, γιατί ήταν παράνομο. Get better έπρεπε να του πει το Αλόνσο. Νίτρο πως βάζουμε. Τι νίτρο βρες στη φόρμουλα! Παιδιά, μια κουμπί το νίτρο. Άλλος με τράκαρε. Ε, δεν ξέρω.
Θες να γυρίσω πίσω να σε βοηθήσω? Όχι. Είμαι πολύ κακιά. Είσαι street racer. Δεν είσαι έτσι σε τέτοιες πίσεις. Είσαι του δρόμου, φαντάζομαι. Βγες εκεί πέρα, πατάς τα drift σου λίγο, δύο σπιτές. Ναι, αλλά παιδιά, η Μέρ τώρα έχει πάρει το spotlight και κανείς δεν βλέπει πόσο insane παίζω εγώ. Αφού είσαι πρώτος. Αυτό έχω παίξει σαν τον Θεό τον ίδιο. Κατέβηκε ο Χάμιλτον και μπήκε στο σώμα μου για αυτό το παιχνίδι. Σαν την ταινία που βλέπαμε το trailer, το PlayStation το παιχνίδι. Περίμενε. Τσάτ, πώς λέγεται το racing game του PlayStation που έχουμε με αυτοκίνητα? Πήγε από δίπλα μου, ρε. Πώς πήγες δεύτερη? Ρε Faker. Για η Μέρκα τους έχει κάνει. Οι στροφές πώς τις βλέπουμε? Πριν έρθουνε. Βλέπεις κάτω αυτό το πράσινο. Όταν είναι κόκκινο σου λέει να πατήσεις φρένο. Αυτό σημαίνει. Αυτό αν το έχεις πει νωρίτερα, ναι, θα ήταν όλα λίγο πιο εύκολα. Γιατί... Αυτό που λέει κάτω 31% τόσο τι σημαίνει? Δεν πες, ξέρω. Να πας pit stop. Αυτό. Να πας στα pit για να σου φτιάξουν το αυτοκίνητο. Πέρδεψα τις στροφές. Και όπως τα παίρνει τις στροφές. Αυτή είναι η μπαταρία του αυτοκίνητου, πρέπει να πας pit stop σε λίγο. Πώς πάω pit stop? Στο map σου εκεί που τρέχεις, αριστερά θα έχει... Έλα, και σε έφτανα και μπέρδεψα τις στροφές. Πού πήγες? Ήταν δύο στροφές και εγώ πήγα αριστερά αντί να πάω δεξιά και κοπάνησα. Πού είναι το pit stop? Δεν θέλεις πού. Αυτό δεν έχει μπαταρία! Είναι εκεί που τρέχεις, θα δεις ότι κάπου μπορείς να στρίψεις αριστερά και να μπεις μέσα στους υπόλοιπους. Θα βλέπεις εδώ που είμαι εγώ. Ναι. Τρέμει το controller μου. Υπάρχει μήνυμα, ναι, υπάρχει μήνυμα, αλλά είναι πολύ μήνυμα. Έχει. Δεν έχει μικρό. Δεν μου αρέσει γενικά αυτό το game. Ωραία, ωραία. Πες ένα, πω ότι ωραίο είναι αυτό το game, να το βάλουμε στο highlight, είμαστε ok. Τι έγινε? Τι έγινε? Νιώθω ότι δεν παίζω εγώ, δεν στρίβει. Βρε, πήρες το controller μου. Είσαι ο πάνω τώρα, γιατί? Τι έκανες? Ωραία, εσύ είσαι πάνω, εγώ είμαι κάτω, οκ. Είσαι πρώτη. Λέω δεν στρίβει το αμάξι μου. Ωραία, είσαι πρώτη τώρα, είσαι πάνω, εγώ είμαι κάτω, είσαι έτοιμη? Όχι, καλά, ναι. Πάμε. Ναι. Τσάτ, για κάποιο λόγο τώρα εγώ είμαι κάτω. Δεν ξέρω τι έγινε. Ωραία, για να δούμε αν καταφέρουμε να το σώσουμε. Τσάτ, δεν ξέρω καν πώς το έκανε. Απλά πήρε την πρώτη θέση, με το sorry. Δεν με ρώτησε καν, απλά μου έκανε γιόινγκ το αυτοκίνητο. Πάμε πολύ αργά. Τι έπαιξες? Σαν γιατί πάω πιο αργά από όλους. Αν κερδίσεις μετά για αυτό το Crash Fire. Ναι. Τι είναι? Κερνάς φαΐ, το είπες. Αν κερδίσεις. Ναι. Πώς είναι το αυτοί, πώς είναι? Πάμε, να ξέρεις. Οκ. Και κάτι κάνω. Πρέπει να βγω top 10. Το τρόπο που τον χτύπησε είναι παράνομο. Βρε Όκον, φύγε από εδώ! Έχουμε ένα ακόμα lap μπροστά μας. Θα αντέχεις. Δεν ξέρω. Ένοψε. Ωραία.
κάνεις. Τι είναι αυτά, γιατί μου βγάζει χόρνη. Επειδή είσαι street racer, εδώ έχουμε κανόνες. Ρε, ποιους κανόνες, τι λέει τώρα. Τι λέει τώρα. Δεν υπάρχουν κανόνες στην οδήγηση, κάνεις τα πάντα για να επιβιώσεις. Τι είναι επιβιώσεις, φόρμουλα πέσουμε. Τι είναι επιβιώσεις. Με περνάνε όλοι στο Ισιάδη. Τι μέρη είναι Wild Race. Είναι ο Vin Diesel, μάτι Παναγία. Τερματίζει σε λίγο, Μάλλον. Μπήκα κατά λάθος τα πει. Βγάλτε με, βγάλτε με, βγάλτε με. Βγάλτε με. Είμαι 20ος, πήγα κατά λάθος στα πιτ. Δώστε μου άλλα 3 rounds. Δώστε μου άλλα 3 rounds. Τώρα το αυτοκίνητο τσουλάει. Όπα ρε. Τα τρέχει το μασίν. Α, έκοψα δρόμο. Έχει συνηθίσει να κόβει. Είδες, δεν είναι street race, αυτό σου λέω. Είναι επίσημο εδώ πέρα, έχουμε κανόνες, κουστούμια και τέτοια πράγματα. Άντε ρε. Εδώ οι οδηγοί δεν είναι. Ας πηγαίναν πιο γρήγορα. Δεν είναι Teddy Boys, εδώ οι οδηγοί είναι επιχειρηματίες. Okay, καταλαβαίνεις. Ας πηγαίναν πιο γρήγορα, η πανίδα. So bad. Μέρι, δεν θέλω να πάρεις δίπλωμα, αρχίζω και φοβάμαι. Έχω δίπλωμα. Αμάξι δεν έχω τόσο καιρό. Δεν με έχει την οδηγό. Δεν με έχει την οδηγό. Από αυτά που βλέπω τώρα, η αλήθεια είναι πως φοβάμαι. Κάμου βρισκή για να τη δείξει. Πάει. Θα πάει. Να μην βγω τελευταίος, ρε παιδιά. Φίλοι, γιατί στέλνουν ήδη οι φυλακές στο πλαίσιο. Τι προσθέτεις να μας πιάσουν. Τσιρκίερτ φλακ λέει εκεί, γιατί. Είναι αυτό. Τσιρκίερτ. Σημαίνει ότι έρχονται να σε πιάσουν. Εμένα. Ναι. Γιατί. Έκανες κάτι παράνομο. Και είχε, η φόρμουλα έχει αστυνομία. Μπορεί να σε βάλει μέσα, γι' αυτό έστειλε φυλακή ο πλαίσιος. Και μπορεί να σε κρατήσει μέσα. Για 5 με 10 λεπτά. Δεν μπορώ να, δεν παίζω. Τι. Σε έβγαλε στην αστυνομία, μάλλον γι' αυτό. Τώρα περιμένεις. Έρτζι. Ρε, ηλίθιο! Είδες όμως ότι όταν σου έδωσα την πρώτη θέση την κράτησες. Χαλαρό. Ποιος έπαιξε καλύτερα. Αγαπώ συντάρτα, αλήθεια. Είναι πολύ ερωτικός. Τα τραγούδια του βασικά είναι ερωτικά. Έπαιξες. Έχω ένα κόμμα, θέλεις. Ναι. Ναι. Έλα. Λοιπόν, τώρα όμως έχεις μάθει το παιχνίδι, δεν έχεις δικαιολογίες. Κατερίνη, έχω ακούσει τα καλύτερα, θέλω να πάω μια φορά. Πάει πολλές φορές, θάλασσα. Λοιπόν, πατάλφα. Για κάποιο λόγο έγινες ο player 1. Το controller σου έγινε το controller που το πήρες από τα χέρια και δεν το κατάλαβα. Σοβαρά μιλά. Έγινε κάτι τέτοιο. Παιδιά, μου πήρε το controller από τα χέρια ενώ δεν έβλεπα. Τώρα η Μέρη είναι ο player 1, είσαι πάνω. Είμαι πάνω. Ναι. Θα αλλάξουμε. Τσι, πατάλφα. Πατάλφα. Μέρη έγινε σάιλα. Θες τώρα τι θα σου κάνω. Είμαι και... πάνω σίγουρα, Είσαι πάνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως ξεκινάς πρώτος και εγώ πάλι πίσω, πίσω. Γιατί πήγα τελευταίος πριν. Θα πάρει πάλι το κομπόλερ. Έπρεπε να κόψω δρόμο. Καλά έκανα πριν. Ταλέντο όσο φαίνεται στο πώς μπορεί να αναπτυξέλθει πέσοντας από πίσω. Και αυτό είχε πει...
Δεν ξέρω, χάλια τα πάω. Γιατί έχει πολύ δύσκολες στροφές. Αυτό είναι το εύκολο. Πιο easy. Εύκολο. Αυτό το map είναι easy. Μπορείς να κόβεις δρόμο, μπορείς να σε πάει, έχω κόβω πολύ. Κόφι, ξέρεις. Αυτό είναι το εύκολο το map. Πάλι κάνεις illegal position taking. Δεν μπορώ να στρίψω. Σταμάτησε. Ωραία, δεν τιμωρήθηκες, παίζεις. Είσαι δεύτερη. Πώς γίνεται να είμαι δεύτερη? Είσαι δεύτερη. Κανείς δεν είναι τώρα μπροστά σου, μόνο εγώ. Το θέμα είναι, μπορείς να φτάσεις. Θα το παίξεις στον κόσμο. Πες λένε ότι στην Ελλάδα είμαι ο καλύτερος φόρμουλα racer. Δεν υπάρχουν. Πήγα να κάνω βλακεία. Πήγα να κόψω δρόμο και κοπάνω. Κάλτσα την κάκαρα. Παιδιά, τα γραφικά του game δεν είναι πολύ ωραία. Δεν μας η πίστα, είναι πολύ δύσκολη. Πιο εύκολη πίστα. Είναι πολύ... Του σκόβω. Τους κρατάει εκεί πέρα για να παίξω εγώ. Βρε μπίμερ. Βρε μπίμερ. Παιδιά, να ξέρετε, το game είχε και full ray tracing και τέτοια. Αλλά τα έριξα γιατί είμαστε στο stream και το έπισε τα εκραγή. Και όχι, γιατί η παιδιά κάποιο λόγο είχε τσέγγα. Turbo πάει όποτε είμαι εγώ. Δεν γίνεται να μην έχει χειρόφρενο. Σκοπός είναι να μην πετύχει. Θα σε δείρω, ε! Πώς δεν δείρω! Τώρα, τώρα που κόλλησες. Πέρασες. Γιατί δεν το να με πέρασε! Δεύτερη είμαι! Έπεσα μία φορά, εγώ είμαι τρίτος! Έπεσα μία φορά στον τοίχο, πώς με πέρασες! Τόση ώρα παίζω τέλεια! Χωρίς καμία τέλεια! Ξέρεις μήπως δρόμο. Πάγαμε αυτό. Κάναμε το ίδιο μάλλον. Έλα πίσω! Παιδιά, βλέπω. Είμαι φουλ κοντά, το ξέρεις έτσι. Σου δες λίγο κάτω. Όχι, δύσκολη στροφή. Α, όχι. Α, με έσπρωξες! Όχι, δεν σ' ακούμπησα! Πες το να σε κάνει auto recovery, σε βάζει πίσω στα δόντια. Παιδιά, την ακούμπησα! Δεν σ' ακούμπησα όντως. Δεν έκανα τίποτα. Κι εγώ... Δεν παίζεις άσχημα, ξέρεις. Τσάτ! Άρεσε το 10, η Μέρη πόσο παίζει. Ψυχαψέ. Two second to warning time, corner cutting. Dude, what is this? Η διαιτησία μας έχει πατήσει χωρίς λόγο. Δυσκολεύομαι λίγο. Τώρα δεν γίνεται. Έχει αυτή τη χαζοστροφή εδώ. Ξέρεις τι αντοχές θέλει στο πρόσωπο. Το τι κάνει για δύο ώρες ερήφη. Κάνουνε τρελή γυμναστική. Η ταινία πάντως φαίνεται ότι είναι εύκολο γιατί ο γκέιμερ πάει και γίνεται... Κάτσε. Πώς λεγόταν το παιχνίδι. Ακόμα δεν μου είχα... Καλώς ήρθατε. Disqualified from session, received multiple penalties. Έχασες. Οδηγάς, μπορείς να οδηγήσεις. Όχι. Τι έγινε! Σε έδιωξαν! Μέρη σε έδιωξαν! Ναι. Πώς!
Τι τους έκανες, τους έβρισες. Είπες κάτι για την οικογένειά τους. Μίλησε μας, έλα, κάνε μας εδώ. Εγώ απλά έπαιζα, οδηγούσα. Γιατί σε έδιωξαν. Γιατί πήγα να κλέψω. Πόσες φορές. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να ακολουθείς το πράσινο βελάκι συνέχεια. Δεν είναι έτσι. Θα ξεφύγεις λίγο καμιά φορά. Ναι, εννοείται ότι θα ξεφύγεις. Βέβαια, πόσο ξέφυγες. Πιστεύεις ότι φταίει ο Αλόνσο που παραπονιόταν συνέχεια στην εξουσία. Έπρεπε να πάρω τον Boomer. Για η Μέρη εκτός, η τελευταία ελπίδα του στρίπτω εγώ, όντας στην πρώτη θέση από τους 19. Η Μέρη έχει κερδίσει ήδη έναν αγώνα. Μπράβο. Θα μου πάρει κρέπα τώρα. Βάφλα. Βάφλα! Έφαγες disqualify. Η Μέρη λέει δεν πατούσε καθόλου την πράσινη γραμμή. Δεν έχει πράσινη γραμμή. Ξέρεις ότι έχει πράσινη γραμμή εγώ. Δεν έχει κάτι να παίζουμε ελεύθερα. Όταν πάει κίτρινο αφήνει. Δες πως παίζει τώρα ο Μάστερ σε μένα κάπου. Βλέπεις ότι τώρα είναι πράσινο. Πηγαίνω εγώ ευθεία. Να βάλουμε το splitter. Μπορούμε. Α, τώρα. Είναι 8. Άλλο πάνω. Μάστερ. Και μπάστε, cheered flag, checkered flag. Boom! Περίμενε 4,3 και εγώ έπαιζα 6,5. Μαζί 4,3 και 6,5 πώς κάνει. Τι έκανα εγώ 4,3. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Κληρώ. Podium pass, stand. Γιατί βγήκα τέταρτος. Τσάτ, γιατί βγήκα τέταρτος. Τα λέμε Παντελή. Εγώ πήμε. Γιατί δεν είμαι πρώτος. Είναι πέναλτι. Wait, βγήκα όντως τέταρτος. Πέναλτι δίνουνε time για να μετράνε στο τέλος. Ναι. Α. Ναι. Χαζό παιχνίδι. Πες για το κλειδί. Λοιπόν, για πρώτη άποψη, η Φόρμουλα 1 είναι τρομερό game. Είναι έχει τρομερό. Πάρα πολύ ωραία γραφικά. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ωραία, editor, έχεις το κλιπάκι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έτσι θα το κλείσουμε τώρα. Θα πάμε ναι. Να παίξω λίγο δύο. Γιατί? Πρέπει να παίξουμε και LOL. Ωραία. Δεν θέλεις να παίξουμε μαζί, Βλέκ. Και παιδί, πες το μπίπ. Όχι, θέλω να παίξουμε μαζί, Βλέκ. Θα παίξουμε off-stream. Όχι. Αυτό είναι το controller 1. Α! Για κάποιο λόγο έχεις το controller 1. Πάμε να LOL. Πώς άλλαξα από το... Αν έχουμε χρόνο στο τέλος LOL. Πώς άλλαξα από το controller 2 στο 1. Τι ξέρω πώς το έκανες αυτό πραγματικά. Πώς έγινες... Την ώρα που οδηγούσα. Την ώρα που οδηγούσες πήρες το controller και έγινες το controller 1. I don't know. Δεν ξέρω τι έπαιξε. Αυτό είναι μοναδικό skill... Unique TL Mary Skillshots. Λοιπόν, κύριε Πλαίσιο, είστε εδώ. Να αλλάξει λίγο την κατηγορία σε λολάκι. Παιδιά, θα παίξουμε LOLDL στο τέλος γιατί είναι ανάλογα και πόσος χρόνος θα μας μείνει στο stream. Πώς σας φάνηκε η φόρμουλα? Αν μου στείλουν τη μονιέρα, ψήνεστε να ξαναπαίξουμε φόρμουλα με τη μονιέρα. Με τη μονιέρα παίζανε full pong. Δεν θα παίξουμε το βράδυ text. Όχι τώρα. Τώρα θέλω έτσι λίγο 2v2v2v2 unique trombell shots.
Δεν πρόκειται με τη μονιέρα. Παιδιά, εγώ δεν έχω ιδέα από οδήγηση. Εγώ και η οδήγηση είμαστε crazy. Είμαστε λίγο χώρια μπορούμε και χώρια ταιριάζουμε. Λοιπόν, όπως είπατε, ποιος είστε? Θα δούμε, θα προσπαθήσω να βρω τη μονιέρα. Και όταν βρω τη μονιέρα θα κάνουμε super, υπερ, super, super, υπερ, super content. Μέρι, πέρασες καλά? Δώσε. Δώσε. Ναι, αλλά το μεσημέρι μια χαρά οδήγησε 5-4 ranks στο Victory. Soul of Shadows. Αυτός δεν έγραψε το δικό μου stream. Αυτός το δικό μου stream δεν έγραψε. Πρώτη φορά το βλέπω. Εγώ δεν τον ξέρω καν αυτόν. Volibear. Παιδιά, θα πάρει Volibear. Θα πάρω Mordekaiser. The Undeads. The Undead will rise. Είναι το πρωί, είναι το απόγευμα που ζε Λόγκραν Βεχταρά. Όντως ήρθανε, παιδιά, ήρθανε όντως. Δηλαδή, εσείς που ήρθατε, είστε παλικαράδες ρε φίλε. Είστε παλικαράδες, μα την Παναγία. Να σας πάρω από κάτι, ένα δώρο. Σας πάρω πάντα. Το καφέ ποιος το πει. Εγώ. Ακριβώς. Καλά, τσάτ. Θα το σπερφάρουμε. Έχει δύο, βε δύο. Θα τους πάω με τρένο. Μέρι, θες να σου πάρω δωράκια από μένα. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω ένα παράπονο τώρα, okay? Γιατί τα γυναικεία ρούχα, ρε φίλε, είναι τόσο πιο προσβάσιμα και φθηνά από τα αντρικά, μπορεί να μου πει κάποιος. Σκέφτηκα το φόρεμα του H&M. Yeah. H&M. Ναι, βάσκο, ωραίο, Βρε Γιόιντερ! Λοιπόν, ήμουν αυτή τη βδομάδα Αθήνα, στον Ήρο. Και επειδή είχε cast και ήμουνα μόνη μου και τις τρεις μέρες που είχε cast, πήγαινα από τις 6 το απόγευμα μέχρι περίπου τις 11 το βράδυ στα μολ. Ωραία. Έχω να πω ότι τα μολ είναι τεράστια και ότι τρεις μέρες που ήμουνα στα μολ. Πήγε στο πλαίσιο στο μολ. Πήγα στο πλαίσιο, το γύρισα όλο, είδα προσφορές, σου είπα και για τις τηλεοράσεις και όλα, στις 4K. Λοιπόν. Καταρχάς έχω να πω ότι το μολ ήταν τεράστιο και ότι παρότι ήμουνα τρεις μέρες εκεί, δεν πρόλαβα να το γυρίσω όλο, όλα τα μαγαζιά. Με έστειλε ο Νίρο να του πάρω ρούχα. Ωραία. Ήθελε το παιδί φόρμες, ρε παιδί μου. Ήθελε φόρμες. Λέει αλήθεια. Λοιπόν, τρεις μέρες γύρισα όλα τα μαγαζιά, παντού στα γυναικεία είχε μέχρι και 60% έκπτωση σε κάποια ρούχα, ωραία. Ένα μαγαζί, ένα σε όλο το μολ, με έκπτωση στα αντρικά δεν βρήκα. Και έχω να πω ότι σε εμάς έβρισκα μπλουζάκια με 3 ευρώ. Σε εμάς έβρισκα μπλουζάκια και παντελόνια με 10 ευρώ. Στον Ήρο ήθελα φθηνή βερμούδα και δεν έβρισκα κάτω από 18 ευρώ. Πουθενά. Αυτό. Το γυναικείο ράμπλ. Το γυναικείο δεν ξέρω. Παιδιά, καταλάβατε. Καταλάβατε τι έγινε εδώ. Δεν έβρισκε γυναικεία ρούχα. Και αν βρήκα αντρικά ρούχα, δεν είχε large. Είχε μόνο extra large και medium. Αυτό αν ανεβείς το πλαίσιο τώρα. Για παράπονο. Αν το πλαίσιο φέρει ρούχα. Πάρουμε από εκεί. Θα πάρουμε από εκεί. Το πλαίσιο έκατσα 2 ώρες στο section με τα βιβλία. Παιδιά, έβλεπε βιβλία και μου έστειλε τηλεόραση. Και αυτή η τηλεόραση κάνει 400 ευρώ. Αυτή κάνει 500. Αυτή κάνει 6.000 ευρώ, μου λέει. Ναι, αλλά ήταν 8K. 8K. HDR. HDR, CSI. Ooh, high definition, ναι. Εκεί θα παίζουμε Formula 1. Περίμενε. Περίμενε. Είμαι λίγο απασχολημένος εδώ. Έχεις έψιλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το info. Βτζουτς! Κιο πίσω, κιο. Περίμενε! Δεν μπορώ να κάνω κιο πίσω, κάτι με σκοτώνει. Τι με σκοτώνει, δεν με βαράνε καν. Φάτινα! Φάτινα! The bear!
Δώσε! Καλά, αν παίζουμε 8K φόρμουλα, πόσο POG θα είναι. Και 6 χιλιάρικα. Παιδιά, να παίζεις φόρμουλα με τη μονιέρα σε 8K τηλεόραση. Ω Θεέ μου. Εντάξει, αυτό είναι τρελό παιχνίδι. Είναι τρελό παιχνίδι. Hogwarts. Και τα πάντα, όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια εκεί. Θα γίνει τρελό play. Λοιπόν, Aatrox και Ρίζε. Και Ρίζε. Πάτσα λάθος Summoner. Αχ, ένιωσα σαν Mordekaiser τώρα. Ωπα, αυτός έχει Ghost. Είσαι το Μόνακο. Πρέπει να του δώσουμε χείλα αυτόν. Αδερφέ μου, σε έχω, μην ανησυχείς, θα τον κλείσω εδώ μέσα μαζί μου. Χιλάρι παραπάνω τώρα! Ρε ψόφαρε! Jesus Christ! Κάτω καλά με Ράσελ και Νόρις που στριμάρουνε. Ο Ράσελ ο γνωστός, ο φίλος του Μίσκι. Πέρα τον θυμάσαι το Ράσελ. Spirit. The only thing. Τσα, το game φαίνεται εντάξει έτσι. Όλα είναι ok στο stream. Δεν είναι κάτι το οποίο λείπει. Παίζουμε το mode το 2v2v2v2v2. Εντυπωσιακό smurfing. Κοίτα, chat, η αλήθεια είναι πως αυτό που έλεγε η Μέρια τηλεοράσεις, όντως εγώ ψάχνω μια καινούργια τηλεόραση σε ok τιμή 4K για να παίζω με το PlayStation. Ok. Είναι αυτό που ψάχνω full. Και δεν ξέρω, θέλω να δω τι μπορώ να βρω. Γιατί θέλω πραγματικά έτσι μια καλή 4K PlayStation Super Duper Olympiac Triant Smurfitos. Κάπου εδώ είναι ο άλλος, να ξέρετε. Κάπου πήδηξε. Here, something that one was shot. Τι ξέρω από Mordekaiser, μωρέ. Παπ! Τι! Σφαλιάρωσα. Όσα στο έξω το κιού μόνο εγώ ξέρω. Μπορείς να τον πάρει σε μια χαρά. Παιδιά, έχω βρει τα πιο broken combos αυτή τη στιγμή. Είναι αυτός. Ρε πρίχτη, έλα εδώ. Χιλ, 800. Παπ. Πού θα πας. Πού θα πας. Παπ. Τι έγινε? Circle of Death! Circle of Death! Παιδιά, είναι το πιο broken augment στον Mordekaiser. Ακούστηκα πολύ χαρούμενος, πολύ δεν ξέρετε γιατί, αλλά θα δείτε γιατί. Αυτό, όσο heal κάνεις, okay, τόσο damage κάνεις στους αντιπάλους στο Circle of Death. Και το build μου κάνει άπειρο heal. Oh my god, very hyped. Είναι. Πώς θα κάνει stream μέχρι τις 9, παιδιά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να δείτε ό,τι πιο broken υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω καν πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Οκ. Okay. Δείτε τι damage έφαγε από το Circle of Death. Μπρο! Τα λέμε ρε Μπατζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες αυτό το stream, παιχταρά μου. Καλό να περάσεις.
Chat, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Σας το λέω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Είμαι πάρα πολύ hype. Δεν ξέρω, είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκα αυτό το τέτοιο. Αυτό το augment. Και το βρήκα στο πλαίσιο stream. Πλαίσιο! Αν οι δυο σου βλέπουν TikTok στο και League of Legends, εδώ πέρα θα φαρμάρουμε TikToks. Bets. Δεν έχουμε bets εδώ. Όλα μου τα points a win. Παιδιά, να πάω να βάλω prediction στο δικό μου κανάλι. Prediction στο δικό μου κανάλι, απ' την άλλη. Λοιπόν, βγάζουμε Moonstone. Oh, shit. Ετοιμαστείτε να φάτε όλο το χείλ μου. Λοιπόν, αυτό το mode είναι insane αυτό το mode. Αλλά insane είμαι και εγώ. Είμαι ο highest rated Έλληνας παίκτης σε αυτό το 2v2v2v2. True story, I ain't even lying. Τι χίλαρα, μωρέ. Παιδιά, δεν μπορώ να σκοτώσω τον Μόρντε. Εγώ είμαι ο Μόρντε. Δεν μπορώ να σκοτώσω τον Άτροξ. Τράβηξε πίσω. Με τράβηξε πίσω. Ο Άτροξ δεν ξέρω πώς πεθαίνει. Περιμένετε, θα πάρω το Putrefire. Ωραία. Παιδιά, όταν μπει αυτό το mode θα είναι πραγματικά υπέροχο ρε, θα είναι υπέροχο. Δεν ξέρω πως σκοτώνω τον Aatrox, no joke. No joke. Πες μου το Twitch είναι AP, please. It's AP. Καλά το παίξαμε. Τον έφαγε ευτυχώς. Παπ. Τώρα δείτε τι damage κάνει το heal μου ρε. Δείτε. Δεν φάνηκε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτούς τους έχουμε εύκολα. Λοιπόν, Ocean Soul. Immobilizing enemy champions, όχι. Getting Ocean Soul, getting high health damage after damage enemies. Health and Margin. Λοιπόν. Reroll. Θα βρούμε κάτι καλό. Lantern, damage against enemies, starting armor, magic resist. Chat, μας αρέσει αυτό. Γινόμαστε tanky. Και μας αρέσει. Μπράβο, chat. Μπορώ να έχω ένα μπράβο σε όλο το chat. Θα δω τι κόρτσε κάτι μέρα με αυτό το game mode. Παιδιά, αυτό το game mode θα το λιώσω εγώ όταν βγει full. Θα το λιώσω στα όρια όταν βγει. Χίλα να φούλε! Το πήρα το μισό HP! Παιδιά! Είδατε τι... τι damage έκανα με το χίλ! Εμείς ο Άτομος και ο Ράις μείναμε. Τέλεια. Redemption. Έκανα απίστευτο τέτοιο. Demon Slayer βλέπει μέσα στο background. Ακούει τραγούδια που έχουν τέτοια background. Επίσης πες μας ότι θα παίξεις και με viewers. Όταν βγει το 2v2v2, αν έχει ranked, θα το λιώσουμε. Τρόλαρα. Τι damage κάνει ο Aatrox, ρε. Ω, τσάτ, είμαστε δύσκολα. Δεν ξέρω τι να βγάλω. Για να με κάνει πιο τάνκι. Δεν ξέρω τι να βγάλω αντίον του Aatrox. Είναι πάρα πολύ το damage που βγάζει. Δεν βγαίνω δεύτερος. Να βγάλω Hullbreaker.
Θα βγάλω Night's Vogue τώρα. Δεν ξέρω. Έχω Heal Reduction. Αλλά ο Aatrox είναι τέρας. Είναι τέρας. Δεν τον έχει. Δεν έχει τον Rise ο άλλος. Close! Αχ, ο Volibear δεν μπορεί να κάνει τίποτα ρε φίλε. Αν μπορούσε ο Volibear μόνος του να σκοτώσει τον άλλον του σίχα. Can you hold... Τι φοράει, τι itemsε. Το build, παίζει AP Volibear. Dude, your build. Sell everything. Ρε, παίζει full AP ο Volibear μου. Γι' αυτό χάνουμε. Λέω κι εγώ πώς χάνουμε, έχουμε broken picks. Τον έφαγα. There's damage. Δείτε damage. Bro, του έκανα όλο το HP. Όλο το HP. Τι να βγάλω τώρα. Δεν ξέρω τι item πόσο τώρα. Δεν έχω ιδέα τι item πόσο τώρα. Τι μπορώ να βγάλω εδώ που να βγάλει value για αυτά τα fights. Gargoyle. Όχι, useless. Δεν έχω ανάθεμας, δεν έχω ανάθεμας, δεν έχω ανάθεμας τόση ώρα. Δεν έχω ανάθεμας. Δεν βάλα πουθενά. Sucks. Nice. 1v1. Δεν έχω τι να πουλήσω. Δεν έχω τι να πουλήσω, απλά παίρνω ποτάκια. Chat. Βλέπετε το damage. Μόνο εγώ. Θα πνιγώ φίλε μου, την Παναγία, θα πνιγώ με αυτό που έκανα. Ένα ακόμα, ένα ακόμα. One more baby. Ωραία. Ο Ράις ψιλοτρολάρει και με το Redemption έχω χιλάρω πάρα πολύ. Ο Volibear έχει φτιάξει λίγο το build του, το οποίο είναι καλό. Έδωσε χρόνο να βγάλω την ασπίδα μου. Nice! Θεέ μου. Κι άλλη μία πρώτη θέση για τον καλύτερο 2v2v2 παίκτη στην Ελλάδα. Τον Aatrox τον αφήσαμε πάρα πολύ low, ρε. Του πήραμε όλο το HP. Λοιπόν, θέλω να δω πόσο heal έκανα. Chat, πόσο heal πιστεύετε ότι έκανα σε αυτό το παιχνίδι. Πείτε μου έναν αριθμό. Πιστεύω ότι ήταν 200 κάπα. Και έχει damage. Λόγω του Circle of Death. Λοιπόν, είχα... 190.000 heal. 190.000. Και όλο αυτό γινόταν damage. Bro! Αυτό είναι super broken. Πάμε next. Πάμε next, παιδιά, θα πάω platinum. Θα πάω platinum.
Ήρε, όχι, μπρο. Τι όχι. It is broken. Το λερό. Βάλαν good deal. Είμαστε stuck στο good 5. Γιατί όλοι μπανάρουνε τιμό. Το τιμό είναι τόσο δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι ο τιμό μπορεί να σε κάνει blind και δεν μπορείς να πάρεις τα φυτά. Α, πρέπει κάποιος να μπανάρει όλα φυκέιν. Κάποιος να μπανάρει όλα φυκέιν. Από αυτούς. Ωραία, μπανάρουν κέιν. Τσα, τι θέλετε να παίξω. Να παίξω κι άλλο για να κλαϊμπάρω. Να παίξω Mordekaiser. Ή να παίξω... Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Η Ναφίρ είναι λίγο useless. Α, βλέπετε μαύρο σύν. Ήταν για να μην φάω snipe. Ήταν για να μην φάω snipe. Γιατί με κάνουν snipe συχνά. Chat, με αυτό εδώ πέρα νομίζω παίζω Volibear. Καλύτερο setup. Οκ, okay, καλύτερο setup. Και βοηθά να βάλει δάμαση. Πάω να φέρω λίγο νερό. Δεν πήρα Mord εδώ. Γιατί δεν ξέρω πόσο καλή είναι μόνη της η Ναφίρη. Οπότε αν η Ναφίρη είναι trash μόνη της και την αφήσω μόνη της, μπορεί να χάσει. Οπότε θα τσαπορτάρω με Volibear. Βγάζει νόημα. Ελπίζω να βγάζει με. Αν σκοτώνω με τα ίδια κέρι. Η Κάισα σκυλάρει πολύ σκληρά σε αυτό το game mode, την αλήθεια. Το Αμούμο Οριάννα είναι free. Το Άσι Λάο είναι playable. Δεν ξέρω τι κάνει να φύρει. Να λέω, δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι να φύρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα δούμε. We'll see, we'll see. Υπάρχει ένα augment που μπορεί να μας κάνει το game φρύλο. Θα δούμε. Θα κάνω άλλα δύο games λογικά. Πού είναι το item? Shield Heal Power. Α, αυτό είναι. Την αφήνει να κάνει κάτι, έχεις θέμα. Δεν μπορεί, αν κάποιος είναι κοντά μου και μου επιτρέπει να παίρνω heals, εγώ δεν πεθαίνω. Με το βόλι. Θα φέρει τώρα stream. Τη δύο ώρα κάθε μέρα τρελό. Χαλαρό μεσημεράκι. Ναι, αλλά η Ναφίρη κάνει damage. Εγώ λίγο είμαι κολαπτό. Όχι κολαπτό. Κάτι άλλη λέξη ψάχνω. Λοιπόν, Αμούμου Οριάννα. Για να δούμε τι και θα δούμε. Ο Αμούμου είναι sad. Να φέρει ξέχρισε σίγουρα να παίζει το τσάμπ. Να τώρα εγώ παίρνω heals, ok. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά safe αν αρχίσει να παίρνω heals. Όλος μόνο τρέχει. Γίνεται να τρέχουνε μόνο. Ρε παλέψτε σαν άντρες! Το πήρα εγώ, κατά λάθος. Είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να το πάρει, θα πεθάνει. Ωραία, δεν κερδίζουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι ωραία αν έχει ντάματα με σκοτώσει. Πάει. Τι κάνει, μεθυσμένος είναι. He's drinking the beer! Να σας δαγκώσω μία. Πονκ. Πονκ. Παπ. Εντάξει, αυτά τα rounds ήταν λίγο δύσκολα μέχρι να πάρουμε level. Δώσε μου ένα καλό augment. 60 ability haste.
Το ακούω αυτό από τώρα. Gates hugely increased health regen. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό, chat. 2 ή 3. Το 3. Θα εμπιστευτώ, δεν ξέρω πόσο health regen κάνει, αλλά αν κάνει αρκετό θα βγάλει πολύ value. Ειδικά όταν βγάλω Moonstone. Ειδικά όταν βγάλω Moonstone. 100% θα σε δες ένα TikTok. Θέλω να δω τι θα βγάλει, φίλε. Μπορεί να την κρατήσω. Τι έβγαλε αυτός. Damage, agility, haste και πιθάλιτο. Agility. Είμαι μίνι! Nice. Φάτινα. Φάτινα και τρέχα! Τσάτ, ακόμα δεν κάνω damage, δεν κάνω heal, δεν κάνω τίποτα. Νομίζω ότι το έχει, αν πάρει το heal. Αφίρι! Ωραία το παίζει, ωραία το παίζει. Let's go, dog. Καλό ήταν αυτό, πήρε cooldowns. Το θέμα είναι πώς γυρνάει πίσω. Το θέμα είναι πώς γυρνάει πίσω. Έχει κάποιο jump να χειρίσει πίσω. Έχει jump πάνω στο Renekton να χειρίσει πίσω. Α, έχει jump να χειρίσει πίσω. Λάγκανς, χάνει. Πώς χάνει. Γουφ, γουφ. Wait, what? Ακόμα είναι νωρίς. AD, 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 AD. Μόνο αυτή είναι η πίτσα. Θα πάω στυλ καψ. Για να αντέχουμε. Θα πάω στυλ καψ για να αντέχουμε. Ρέντιον υπολογισμένο. Ακόμα πιστεύω ότι το 60 haste παίζει να ήταν καλύτερο. Το 60 ability haste παίζει να ήταν ψηλο broken. Πέντε, έχουμε χάσει round και παίζουμε με Eli, Ιλάουι και Ας. Αν πεθάνει εδώ η Ας, τι κάνουμε. Πας με ένα Fury. Πού είναι ένα Fury? Γιατί είμαι μόνος. Ήρθε. Δεν κάνω flash, ρε φίλοι. Θέλω για κανένα καλό fight. Την κυνηγάει ο μπρο. Έλα, δεν παίζει άσχημα ο Ναφίρης. Αγαλάει Λαλάουι. Nice. Ναι, η Λαλάουι είναι ψηλο useless. Η Λαλάουι είναι ψηλο useless. Ωραία, έφτασα στο Moonstone χωρίς να χάσουμε round και η Ναφίρη φαίνεται να πατάει κουμπάκια. Πολύ σημαντικό. Honk. Moonstone Renewer Boy. Τώρα θα περάσουμε ωραία. Τώρα ξεκινάει το Healing Spectacle. Ωραία, εφόσον εγώ μπορώ να κρατάω. Όντως το Renekton Kai'Sa φαίνεται μόνο θέμα. I'll try to go in with the dogs, then I'll go to plants and pack in. Okay. Τι πάει ο Renekton. Ο Renekton είναι λιθάλτη. Πού πάει. Πού πάει. Ωραία, αυτός δεν ξέρω αν μας σκοτώνει. Καλά πήγε αυτό. Αν διάβασα το φλάσμα από την άνε. Τι είδα, μπορεί να κάνει κάτι αυτός, αν πάρουμε το φυτό. Ποιος το πήρε όλα, ρε. Renekton, σταμάτα να είσαι cringe. Please,
Please, well played. The ultimates. Η Ναφίρ δεν έχει κάτι. Λοιπόν, gain armor penetration, no. Attack, αυτό είναι ωραίο. Το scoped weapons είναι καλό, γιατί μπορώ να κάνω και το ε, το W μου από μακριά. Το scoped είναι scoped. Bro, η Ναφίρ δεν παίζει άσχημα, μου αρέσει αυτό, με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Ωραία, άρα τώρα θέλουμε ένα καλό augment στους επόμενους γύρους. Έχουμε αρκετό HP για να κρατήσουμε και κερδίζουμε free πάλι. The grind chat. Oh, τους ξέχασα αυτούς. Ξέχασα ότι υπάρχουν και αυτοί οι πελάτες. Παιδιά, αν χάσαμε τους πελάτες θα τρελαθώ, να ξέρετε. Είδατε που έκανα stun. Παιδιά, χάσαμε τους πελάτες. Ωραία, έχει ένα heal το οποίο πέφτει. Δείτε τι χιλάρω, ρε. Το θέμα είναι να πεθάνει η Οριάννα, επιτέλους. Άντε, μπράβο. Nice! Κλιντζομού μου! Έχω πέρμα rapid fire cannon. Παιδιά, βλέπετε πόσο χιλάρω. Το θέμα είναι να μην πεθάνουμε. Αν δεν πεθάνουμε, θα σκοτώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, λίγα ακόμα fights και μετά έχουμε augment. Θα πάω redemption. Πάω redemption. Γιατί το redemption, ξέρετε τι κάνει, δίνει 20% παραπάνω heals. Και αυτό είναι full δυνατό. Και δίνει και λίγο HP. Έχω πάρει και το extra heal, το health regen όταν είμαι low. Δεν το είδα καν να δουλεύει αυτό. Η Ash φαίνεται να έχει παρατήσει το game, είναι 0-5-1. Δεν περνάει καλά. Η KS από την άλλη κουβαλείς. Λοιπόν, θέλουμε ή Circle of Death ή αυτό που μας δείχνει τα κουλάδες, κάτι με heal. Κάτι με heal. Δηλαδή, θέλουμε ένα καλό augment με heal. Κρύβεται πολύ πίσω η Ash για να μην πιάσουμε. Την είδαμε. Ωραία χείλ. Ωραία χείλ. Η Λάοι πήγε να με σγίσει εδώ πέρα. Αλλά ελέγχουμε. Αλλά ελέγχουμε. Wait, τους κερδίζουνε. Α, δεν έχουν φαϊτάρει ακόμα. Wait, ο Ρενέκτον είναι full εκτός, αλλά και η Ωριάννα εδώ έχει μπλοκάρει, έχει μπρικάρει full, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Κάες έχει καλό positioning. Και η Ωριάννα, καημένος η Ωριάννα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Oh, wait. Wait. Set. Close. Λοιπόν, εδώ τι παίρνουμε, δεν παίρνουμε augment, παίρνουμε gold. Ωραία, άρα βγάζω, παιδιά, για την Κάισα. Απλά θα πάω ένα ανάθεμας. Οκ, okay, απλά θα πάω ένα ανάθεμας που δίνει και haste. Και είμαστε πένες ρε, είμαστε πένες, πένες μακαρόνια. Τελείωσε, η Κάισα δηλαδή έγινε ήδη μικρότερο threat. ...30% reduced damage θα μου κάνει πια. Το 1/3. Το πατάμε στην όρια εδώ. Wait, γιατί πάλι παίζουμε με αυτούς. Την έφαγαν. Αλλά την έφαγαν. Wait, εμένα έφαγαν. Το ριντε... What? Παιδιά, πρέπει να κόλλησαν τα πάντα. Δεν έκανα τίποτα. Παιδιά, κόλλησαν τα πάντα. Spirit Link.
Damage to your allies direct to you and 5% healing they receive is given to you as well. Το πηγαίνω αυτό. Θέλω να κάνω ρόλο, θέλω να βρω κάτι insane. Μπορώ να κάνω δύο ulti. Wait, και αυτό μπορώ να το πάρω. Fuck. Πάμε αυτό, πάμε αυτό. Είχα ωραία, αλλά πήγαινα για το ρίσκι, ρε φίλε, πήγαινα για το καλύτερο. Anyway, έγινα μεγαλύτερο σε αυτό που βολεύει. Huge Volibear. Πήρα Adaptive Force, το οποίο είναι λίγο irrelevant. Θα βγάλω κανένα ακόμα support item, maybe. Δεν δέχομαι να χάσω από την Οριάννα. Ωραίο Shockwave, ωραίο ulti αμούμου, αλλά αυτοί τους κάνουν engage και τους πιάνουν, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Chat, now I'm big. Τι πήρε ο bro μου εδώ πέρα. Αυτό ήθελα, το Mystic Punch ήθελα κι εγώ. Attacks to use your cooldowns by one, γιατί έχω συνέχεια spells. Wait, αυτό. Τι μπορώ να πάρω. Knight's Vow. Νομίζω Knight's Vow. Έχω βγάλει τόσα items. Λοιπόν, chat, φύγαμε. Για να δούμε. Όχι, έλα πίσω. Όπου να είναι, ρε. Σκότωσαν. Δεν ξέρω τι πήγαινε μόνος του. Δεν ήθελα το ulti. Σαν να πες να τους καϊτάρω. Ποιος μου... Μπρο, η Ωριάννα μου έκανε 7000 damage. Τα λέμε, Radeon. Τι θα φτάνω. Θα πουλήσω τις μπότες μου. Θα πουλήσω τις μπότες μου και θα πάω... Τι να πάω. Τι μπορώ να πάω. Που να είναι useful item και να μην είναι turbo useless. Abyssal Mask. Abyssal Mask. Και μπορεί να είναι ρίσκο αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο ρίσκο. Please one more win. Το Renekton Kai'Sa είναι πρώτη. Το Renekton Kai'Sa τους κερδίζουνε. Όχι, δεν άλλαξα το τέτοιο. Το item μου. Ωραία, το πήραμε το GA. Πολλαρά. Ραφίρι! Έφαγε. Wait, νομίζω το κερδίζω. Καλά το κάνω. Το Ναφίρι δεν μπορεί να σκοτώσει και δεν με βοηθάει στο σκοτώσει. Πρώτη φορά βγαίνω τρίτος. Πρώτη φορά βγαίνω τρίτος, chat. Chat, δεν έχω ξαναβγεί τρίτος ποτέ. Χάσαμε LP. Πώς. Νομίζω ότι το Ναφίρι
Δεν έμενε πολύ μαζί μου, δεν έμενε να το χιλάρω. Τσάτ, θα παίξουμε τίποτα damage. Θα παίξω Heimerdinger αν μείνει open. Okay. Αν μείνει open, πες μου ότι δεν μπλόκαρε. Πες μου ότι δεν κόλλησε. Θα παίξω Heimerdinger αν μείνει open. Τελευταίο game λογικά. Ναι, τον Αφύρι φάνηκε να ζορίστηκε πολύ. Σε πολλά σημεία. It's fine. Δεν ξέρω κατά πόσο έκανε damage γιατί... Από ότι δεν έχει μπει καν στο match history. Εδώ μπήκε ο Volibear, έκανε damage, βοηθούσε. Αυτό δεν μπορούσε να κόψει. Και δεν ζούσε και... It's fine. Και η Syndra έχω ακούσει είναι turbo broken εδώ πέρα. Και ο Corki. Θα να δοκιμάσω Corki. Θα δοκιμάσω το πάντα. Θα δω τι θα έχει ο teammate μου. Και ανάλογα με τον teammate μου θα πάρω κι εγώ. Olaf Kane ban, Olaf Kane ban, please. Κάντε ban Kane. Λοιπόν, chat, θέλω να δοκιμάσω Corki που όλοι λένε ότι είναι turbo broken. Αλλά φοβάμαι ότι θα είναι trash. Κάτσε να δούμε αν θα πάρει carry αυτό στο support. Το ακούω ότι ο Corki μπορεί... πήρε carry. Πάμε Mordekaiser! Πάμε Mordekaiser! Να αφήνουμε τον Γιώργο να παίζει 1v1. Γιώνε, are you from America? Λάτε να γνωρίσουμε κόσμο, ok. Κι ο άλλος έχει μόρτε. Όχι, και έχουνε Zyra Heimerdinger. Ήταν ο Heimer open. We lost. Chat, big possibility we lose this one. Because they have Zyra Heimerdinger. And that's toxic. Κερδίζουμε μόνο αν πάρω Circle of Death πάλι. Το Ivern Yorick δεν το φοβάμαι καθόλου γιατί δεν θα έχουν damage να μας σκοτώσουν και θα τους κάνω πέρμα σε στενή. Για να δούμε τι items θα βγάλει ο Morde. Α, θα πάει το build, θα πάει και αυτό στο build chat. Θα έχουμε δύο Morde που πάνε το ίδιο build. Εσύ το Morde είναι το καλύτερο, είναι turbo good. Άρα εδώ που λες ότι θα κερδίσει αυτός με τα καλύτερα augments, σωστά. Έτσι, at. Έχεις φραπέ, έγινε. Έγινε, boy. Θα κερδίσεις αυτός με τα καλύτερα augments. Κάτι θα μας πεθάνουμε για αρχή. Καλύτερος παίκτης. Όχι, φίλε. Αυτός με τα καλύτερα augments. Λάτε εδώ. Πέτυχα κάτι. Τον Heimer να τον τρέχει, είναι το καλύτερο play. Πιάστε να. Δεν έχει flash. Και ακόμη είμαι άχρηστος. Τον έφερα! Παίζουμε στα towers, τον μπρο θα μας πεθάνει. Δεν μπορώ να τον πετύχω. Δεν μπορώ να τον πετύχω. Δεν έχουμε damage. Όχι, λάθος spell. Using an ability heals you. Okay, that's good, that's good. Using an ability heals you, I'm using abilities all the time. Ο Γιώνη πήρε κάτι καλό. Gain 3 damage per 1 attack speed. Oh wait, ήταν καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Burn, Omni Pound, Hook. Πώς θα χάσουμε εδώ. Νομίζω ότι εδώ χάνουμε αυτό το πρώτο round, το game. Παίζουμε super high elo 2v2v2 competitive gameplay.
Θα μας πάσουν τα νεύρα. Τι κάνει? Γιατί να τους κυνηγήσεις? Τώρα τους κυνηγήσουμε. Τώρα, τώρα μπορούμε. Oh, τι έγινε, με τράβηξε μέσα από τον τοίχο του άλλου. Ο τοίχος... Wait, δεν πήρα το χείλ. Τι έκανα, μαλάκα. Ομαλά. Τον έφερα. Δικό σου. Και αυτός δικός μας. Παπ. Nice. Το Twitch έχει απέσει στα random emotes. Το Twitch είναι το καλύτερο site στον κόσμο σύμφωνα με στατιστικές οι οποίες έχουν στατιστικοποιηθεί σε εκείνο το site. Δεν θυμάσαι. Μάλλον δεν θυμάσαι. What is he talking about? Ο Ζάιρα Χάμερντιγκερ θα μας πάνε τρένο, bro. Δεν έχουν χάσει. Δεν ξέρω αν χάνει αυτό το κόμπο. Έχω ανεβάσει και βίντεο στο TikTok με αυτό. Παιδιά, θα αρχίσω να παίζω Mordekaiser και στο solo του. Α, έχουμε και αυτούς. Αυτούς τους ξέχασα. Τι κάνει? Ωραία, δεν μπορεί να μου ξεφύγει αυτός. Παπ, nice! Okay, ο Γιόνε το ζει, παιδιά, ναι ή όχι? Ο Γιόνε το ζει, ναι ή όχι? Νομίζω πως ο Γιόνε το ψιλοζεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή περνάει καλά παίζοντας το game. Και το Zyra Hammerding και μια χαρά περνάει παίζοντας το game. Ωρ τους αλήθεις με 0 ping παίζουνε. Αλλά τώρα, περίμενε, τώρα θα έχω τον Death Realm. Θα τους βάζω μέσα και να τους πάω βόλτα και βγάζω Spirit Visage πρώτο. Βάλε μας game. Φέρει από λαμβάνια Rams. Το πήγα στους άλλους. Ο Ivern δεν έχει αγοράσει, σκέφτεται. Okay, ο Mordekaiser πάει περίεργο build. Δεν πάει το... Πάει τέτοιο build, okay, αλλά δεν πάει το build. Τσάτ, ποιον κάνουμε ούλτι? Ωραία, καλά είναι αυτό. Καλά είναι αυτό. Όχ, πέθανε ο άλλος. Στο λάρο για να πάρω ούλτι. Πώς το κερδίζω? Τσάτ, πώς κερδίζω τον Heimerdinger? Έτσι. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ να τον πετύχω τίποτα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τον Heimerdinger μου μέσα, δεν μπορώ. Α! Kill Heimer first here. Λοιπόν. Increase your target armor and exist. 40% of damage dealt to your allies redirect to you. Please, δώσε μου το καλό. Και αυτό είναι καλό. Please! Τίποτα. Μπορώ να πάρουμε αυτό. Μπορούμε να πάρουμε το Health και το Adaptive Force. Χάσαμε το RNG νομίζω εδώ. Έπρεπε να πάω το Spirit Link. Το Spirit Link καλό είναι. Knight's Vow Budget Edition. Οκ.
Αυτός ο Μόρντο φαίνεται βαρύς και ασήκωτος. Θα τον βοηθήσω! Τον βοήθησα τώρα τον Κάκαρα. Πάλι έχω useless champion για teammate. Τσατ, νομίζω ότι πάλι έχω useless άτομο για teammate. Πεζιγιώνε στο high elo του Epic Super Server. Λοιπόν, Moonstone. Σε λίγο ξεκινάει το party. Τι items έχει Γιόνε? Gauntlet και Kraken. Θα πάει Hullbreaker. Μάλλον. Μάλλον. Λείπει το Epic Rune. Πάρουν τα heals, πάμε κι εμείς. Τους έφερα μπροστά στην αφύρη. Καλό. Ψοφίστε μωρέ. Βγάλω ούλτ σε λίγο. Οκ, αυτούς τουλάχιστον τους έχουμε. Αυτούς με τα σκυλιά και τα πετιά και τα περίεργα τα πράγματα τους έχουμε. Redemption. Αχ, να είχα το σωστό το augment όπως την προηγούμενη φορά. Τώρα έχω μια τρολιά. Έπρεπε να πάρω το πρώτο, να ξέρετε. Έπρεπε να πάρω το Spirit Link. Δεν ξέρω γιατί το σκυπάρω, είναι ψηλό μπροκα. Τι έχουν πάλι εδώ, Steel Strike. Λοιπόν, τουλάχιστον δεύτερη. Πάμε να πάρουμε δεύτερη θέση. Και ό,τι γίνει, αν πάρουμε δεύτερη θέση, είμαι ευχαριστημένος, μπορούμε να... Όχι, είμαι τους καλούς. Αυτόν first. Αυτόν first. Δεν μπορώ να καταλαβαίνεις ότι σου λέω αυτόν first. Έκανα λάθος ult κι εγώ. Δεν ξέρω αν τον έχω chat. Δεν μπάτσα το τέτοιο, ε. Δεν τον έχω, δεν μπορώ να τον σκοτώσω. Μόνος τρόπος να τον κερδίσω είναι να στολάρω το game και να ανοίξουν τις πόρτες. Όχι. Wait, ναι. Αυτό είναι καλό και κακό ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να χυλάρω. Και ακόμα ζώνες. Δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί δεν μπορώ να σκοτώσω. Γιατί έχει αυτό. Παίρνει damage και omnivamp. Attack speed, you gain the mountain soul. Mountain soul, YOLO. Αν σταματήσει να τρολάρει ο Γιόνι και πάει πρώτα για τον Twitch, μπορεί και να κερδίσουμε.
Δεν του κάνω καθόλου damage, by the way. Απλά χιλάρουμε! Τσατ, έμεινε κανείς εδώ μέχρι το τέλος. Είναι κανείς πίστης εδώ πέρα ακόμα. Κάνα δικό μας παιδί. Θα μπαίνεις γιόλο. Τον βοηθάω, γιατί την τελευταία φορά πήγα να το κάνω αυτό τον Ντούμαρα. Πήρε και τα τρία. What? Πώς να τον έχω. Όχι, σαμποτάζ. Okay. Τον έβαλε να κάνει όσο damage έπρεπε και τον σκότωσα εγώ. Πάρε για τον παιχταρά μου, πάντα εδώ. Και πήραμε και το round. Και τώρα τι θέλουμε. Πώς κερδίζουμε. Ανάθεμα Saints. Είναι το ανάθεμα η λύση στα προβλήματά μου. Μπορούν να παίξουν αυτοί μεταξύ τους για να χάσω το Mordekaiser Zin και να βγω δεύτερος. Μπορεί ο Γιώνε να σκοτώσει πρώτα αυτόν εδώ. Wait, ο Γιώνε έχει broken. Ο Γιώνε παίρνει attack speed σύμφωνα με το movement speed, στα κάρια άπειρο movement speed και εσύ παίρνει attack damage ανάλογα με το attack speed. Δεν νομίζω ότι παίζουμε εμείς τώρα. Εμείς βλέπουμε. Τι έχουν βγάλει αυτοί, bro. Έχουν βγάλει insane πραγματάκια αυτοί οι δύο. Slow cooker. Wait, what? Τους έκαναν brute force με damage. Τους έκαναν brute force με damage, what? Ήταν λίγο περίεργο, γιατί τώρα εμείς χάνουμε. Putrefire. Go for Heimer. Please. Please, αν πεθάνει ο Heimer, τον άλλον τον έχω λογικά. Έλα, τον έπιασα. Πάρ' τον να. Κάντε όλα. Τι με έκανα τόσο damage, μωρέ. Παιδιά, δεν χυλάρω. Τι έγινε, χάλασα. Τον έφαγα. Δεν την έχω αυτήν. Τσάτ, δεν την έχω αυτήν. Δεν χυλάρω άπειρα εναντίον της. Χαμώ τα φυτά σου. Τα φυτά! Ο Θεός μαζί μας, Τσάτ. Ό,τι γίνει. Τελευταία μου ευκαιρία είναι αυτή. Ακόμα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Οκ. Okay. Παίζουμε ακόμα μέχρι το τέλος. Ωραία, please να έχουμε... Please να μην παίξουμε. Please να παίζουν μεταξύ τους. Νομίζω παίζουμε με τον Mordekaiser. Παίζουμε μεταξύ τους. Τσάτ, βγήκαμε δεύτερη. Βγήκαμε σίγουρα δεύτερη. Και μετά ένα ακόμα round και ό,τι γίνει. Intense gameplay. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Ακόμα δεν είχα, παιδιά, δεν είχα βάλει το Anathema Change. Πέθανα μπόρντε. Xin Zhao, εναντίον των παρασίτων. Who wins? Xin Zhao jumps in. He deals a lot of damage, but he takes a lot more and he's down. Τελευταίο round, εμείς με τα παράσιτα. Cell Boots, buy Abyssal Mask, take the Juicer Potion,
Και ό,τι γίνει. Με χταρά μου, σε παρακαλώ, πάμε. Είμαι πίσω με φραπεδιά και σπιτικά από popcorn από την αδερφή μου. Τελευταίο round. Not high IQ. Τελευταίο round. Όποιος κερδίσει βγαίνει πρώτος. Οι υπόλοιποι παίρνουν τίποτα. Σε ποιον θα κάνει το ανάθεμα, Saints, είναι αλήθεια. Με έπιασα. Μην πεθάνω, όχι, δεν έκανα ούλτι. Δεν έφτανα τσάτ. Αν το έχει, αν σκοτώσει εδώ. Γιώνε, πάμε ρε Γιώνε παιχτάρα, σε κουβαλάω όλο το round, κάνε κάτι. Τσάτ φέλαρα, δεν μπορούσα να κάνω ούλτι. Έφαγα άπειρο damage. Και η μέρα θα τελειώσει. Με μια δεύτερη θέση λοιπόν. Ήταν καλό, το κράτησε. Δεν πειράζει. Τσάτ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ευχαριστούμε το πλαίσιο το οποίο μας έφερε εδώ. Εννοείται. Μπορεί να τελειώσουμε με δεύτερη θέση, αλλά δεν πειράζει. Η φόρμουλα ήταν φαν. Καλά πήγαν τα αυτοκινητάκια. Το league καλό ήταν. Μαζέψαμε μερικά LP και από εκεί. Για άλλη μια φορά, thank you. Τσεκάρετε το πλαίσιο. Θα είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω κάθε πότε, αλλά κάντε follow. Γιατί αν έχετε follow, μπορείτε να το βλέπετε. Έχετε με κανάλι. Κανονικά αύριο το μεσημέρι. Όπως κάθε μέρα. Αλλά αυτοί ήμασταν για τώρα. Ήμουν ο Νίρο, ήταν το πλαίσιο. Έχει ένα υπέροχο απόγευμα και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο stream. Όποτε και αν είναι αυτό. Καλή συνέχεια και bye bye.